Η Παγκόσμια Μέρα Βιοειθικής γιορτάζεται φέτος για δεύτερη φορά στην χώρα μας, ύστερα από τη θέσπισή της το 2015 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με πρόταση της έδρας βιοειθικής της UNESCO. Την ευθύνη της διοργάνωσης για τη χώρα μας έχει αποκλειστικά το Ελληνικό Κλιμάκιο της Έδρας Βιοειθικής της UNESCO και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το οποίο το Κλιμάκιο της Έδρας Βιοειθικής συνεργάζεται πάρα πολύ στενά. Ο σκοπός της παγκόσμιας αυτής ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν τη βιοειθική, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί η βιοειθική είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν είναι θεωρητικό, δεν αφορά ζητήματα που δεν άπτονται της καθημερινότητάς μας. Αντίθετα, είναι η καθημερινότητά μας, είναι η ίδια η ζωή μας. Είναι ζητήματα, διλήμματα καλύτερα, ηθικά, αντιμέτωποι με τα οποία θα βρεθούμε σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή μας. Ο σκοπός λοιπόν της εκδήλωσης είναι να προωθήσει τον διάλογο σε σχέση με τα ζητήματα της βιοειθικής, τις αμβλώσεις, την κλωνοποίηση, την τροποποίηση του γονιδιώματος και άλλα συναφή θέματα. Και ελπίζουμε η φετινή εκδήλωση να είναι εξίσου επιτυχημένη με την περσινή και κάθε χρόνο να αυξάνεται ο κύκλος των ανθρώπων που εγκύπτουν σε ζητήματα βιοειθικής και ασχολούνται και συμμετέχουν στο σχετικό διάλογο. Τα θέματα βιοειθικής απασχολούν όλο πιο πολύ την κοινωνία αλλά και τον νομοθέτη, ο οποίος πρέπει και άλλο να ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά. Για να δώσω τρία παραδείγματα σύγχρονα: ευθανασία, τεχνητή αναπαραγωγή, μεταδοτικές ασθένειες, μεγάλα κεφάλαια τα οποία όλους μας προβληματίζουν. Το Κλιμάκιο Βιοειθικής της UNESCO και το Εργαστήριο Βιοειθικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για δεύτερη χρονιά με μεγάλη επιτυχία οργανώνουν μία ημερίδα που είναι αφιερωμένη στα ζητήματα αυτά. Και μάλιστα φέτος έχουν κινητοποιηθεί και ομάδες νεαρών ανθρώπων, νέοι μαθητές, που με μία έκθεση ζωγραφικής εκδηλώνουν την ευαισθησία που έχουν για τα ζητήματα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να απασχοληθούμε και να σκεφτούμε πώς πρέπει να τα λύσουμε, γιατί η εξέλιξη της επιστήμης θα θέτει όλο ένα και μεγαλύτερα σχετικά προβλήματα.